the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the stars make you drool just like pasta frazzle, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old. Ποιος μπορεί να με σκέφτηκε εμένα. Έλα, ναι. Για κοίτα μπας, έχει και καμιά κάρτα. Ναι. Λέω μήπως. Να έχει. Κορίτσια, δεν θα το πιστέψετε. Ο Σοκράτης μου τα στέλνει. Έλα, ρε. Καλά, τόσο πολύ χάρη και αυτός που του ζήτησε διαζύγιο που μου στέλνει λουλούδια. Άι στο διάβολο. Ο Σοκράτης τα έστειλε γιατί δεν θέλει να χωρίσετε. Το είπε ο ίδιος τον Αλέκο και δεν απαντάω σε καμία άλλη ερώτηση. Δηλαδή, εσείς το ξέρατε. Mm-hmm. Και δεν μου είπατε τίποτα. Mm-mm. Για να πάρεις τη χαρά από τον Σοκράτη, όχι από εμάς. Γιατί νομίζεις ότι ήρθαμε σήμερα σπίτι σου. Γι' αυτό! Λοιπόν, τέλος το θέμα, έτσι. Γιατί έχω να σας πω και κάτι άλλο ευχάριστο. Τι, δεν τα λέει. Έχω καθυστέρηση. Ένα! Κατερίνα! Επιτέλους! Μάρτα! Μάρτα, δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Τρελάθηκες τα λουλούδια του Σοκράτη. Έλα, μωρέ, δεν θα έχει καμιά αντίρρηση ο Σοκράτης. Πάρτα, γιαγούρι. Α, με ένα γιαγούρι θα τα πάρω. Δεν μου λες, ο Αλέκος το ξέρει. Όχι, δεν το έχω πει ακόμα. Είσαι με τα καλά σου. Να, τι του το κρύβεις. Ε, τι, περιμένω πρώτα να κάνω ένα τεστ για να δω αν είναι σίγουρα. Και μετά θα το πω. Τέσσερα δευτερόλεπτα που σου δίνει την μπάλα, φάουλ και την μπάλα. Κάνω το τέλος. Στη μεριά του. Ε, ας πάξουμε και μετά. Καλησπέρα! Όλοι παρέα εδώ! Καλησπέρα. Πού το βρήκες το λουλούδικο, Κατερίνα? Μου το χάρισε η Γιάννα. Αυτά είναι τα λουλούδια που της έστειλα. Σοκράτη, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και τότε τι είναι? Δεν μπορώ να σας πω, αλλά πρέπει να με εμπιστευτείτε. Η Γιάννα έκανε πολύ μεγάλη χαρά με τα λουλούδια που της έστειλες. Ναι, το βλέπω. Εγώ δεν σε εμπιστεύομαι. Όχι, εγώ την Κατερίνα την εμπιστεύομαι πάντως. Γιατί δεν την ξέρεις γι' αυτό? Γιατί δεν μας λέει τότε γιατί της έδωσε η Γιάννα τα λουλούδια? Γιατί σου έδωσε η Γιάννα τα λουλούδια? Είναι προσωπικό. Είδες! Αφορά εμένα και σένα, ρε Αλέκο. Δεν μπορώ να το πω μπροστά στους άλλους. Τα λουλούδια μου. Τα λουλούδια που έστειλε ο Σοκράτης στη Γιάννα αφορούν εμένα και σένα. Καταλαβαίνετε τίποτα εσείς, ρε παιδιά? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά. Για κάποιο λόγο την πιστεύω. Σε ευχαριστώ, Σοκράτη μου. Αλήθεια λέω. Σοκράτη, πάμε σιγά σιγά. Άντε, γιατί στοιχιώσαμε εδώ μέσα. Έλα. Πάμε, γιατί αύριο θα ξυπνήσω νωρίς. Σοκράτη, πάρε και κανένα τηλέφωνο τη Γιάννα. Άκουμε που σου λέω. Βρε, θα σταματήσει να ανακατεύεσαι. Άντε, παιδιά, καληνύχτα. Βρείτε τα, ε. Ήρεμα, καληνύχτα. 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 Και να ξανάρθετε. Αλλά να είμαι κι εγώ εδώ, ε. Τι θα μας μαγειρέψει? Ό,τι θέλετε. Καληνύχτα. Γεια σου, Σοκράτη μου, γεια. Είχες δεν είχες, μου τους έδιωξε τους φίλους μου. Έλα μωρέ Αλέκο, όρεξη έχεις και με πτώμα. Ε, βέβαια, πώς να μείνεις σε πτώμα, πώς να μείνεις σε πτώμα. Μετά από τόσες σύντριγκες. Ποιες σύντριγκες καλέ. Έλα, λέγε, λέγε μου, λόγα. Τι κάνατε με τη Γιάννα με τα λουλούδια, πάλι στα λόγια τη βάλατε? Είσαι με τα καλά σου, εμείς είσαι ίσα που τον υποστηρίζαμε τον Σοκράτη. Και τότε γιατί σου έδωσε τα λουλούδια του? Μου τα έδωσε για να μοιραστεί τη χαρά της μαζί μας. Δεν σε πιστεύω, αγάπη. Αλήθεια σου λέω. Η αλήθεια είναι σχετικό πράγμα. Άλλο είναι, ας πούμε, η αλήθεια η δική μου
Και άλλο η αλήθεια η δική σου. Εσύ χρησιμοποιείς την αλήθεια σου για να με τυλίξεις μια κόλλα χαρτί. Αν ήθελα να σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί, θα σου έλεγα κατευθείαν ψέματα. Σωστά. Έχεις δίκιο. Ξέχασα ότι είσαι και θράσος. Δεν μου λες, δεν πέρασες καλά απόψε. Τι τρώγεσαι με τα ρούχα σου, δεν μπορούμε να πάμε για ύπνο μία νύχτα ήρεμη. Μπορούμε. Άσε με, νιστάζω πολύ σου λέω. Δεν έχει νιστάζω, δεν έχει νιστάζω. Εσύ δεν θέλεις να κάνουμε παιδί, ε. Άμα κοιμάσαι συνέχεια, πώς θα το κάνουμε το παιδάκι. Θέλω, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος για μια μέρα. Καλά, εσύ δεν βιάζεσαι. Βιάζομαι, αλλά όχι τόσο πολύ. Άσε με, άλλωστε δεν είναι σήμερα η κατάλληλη μέρα. Δηλαδή από εδώ και μπρος θα κάνουμε έρωτα μόνο για αναπαραγωγή του είδους. Ε, μην ευριάζεις. Δεν εννοούσα αυτό. Απλώς φοβάμαι. Καινούριο είναι πάλι αυτό. Τι φοβάς? Ένα. Έχω καθυστέρηση και φοβάμαι μήπως είμαι έγκυος, γίνει τίποτα και χάσω το παιδί. Αλήθεια λες? Στορκίζομαι. Όχι, όχι. Μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι. Αυτή τη φορά σε πιστεύω. Επιτέλους. Δηλαδή ήρθε η ώρα. Να αρχίσει να με πιστεύει. Όχι, να γίνουμε γονεί. Άκου και να αρχίσω να σε πιστεύω. Τι νομίζω, ότι αποβλακώθηκα τελείω? Μάλλον. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να κρατά τη γνώμη για τον εαυτό σου. Όχι, μάλλον αποβλακώθηκε. Μάλλον να γίνουμε γονεί. Δεν μου λε. Το είπε στο γιατρό? Ναι. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να είμαστε σίγουροι. Το είδε, ε? Το είδε που έλεγε ότι εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Αλλά έτσι πάντα. Το τόσο το κάνει τόσο. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Πάμε, αγάπη μου. Τώρα χρειάζεσαι ύπνο. Πολύ ύπνο. Πολύ ύπνο, καλό. Πώς πηδάς έτσι, ρε παιδάκι μου? Δεν πηδάω. Στο κρεβάτι έπεσα. Εγώ έτσι πέφτω στη θάλασσα μακροβούτι. Για πιο προσεκτικά, σε παρακαλώ. Για πιο προσεκτικά. Γιάννα μου, θα πας να μου πάρεις εσύ το τεστ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ντρέπομαι να πάω να το πάρω μόνη μου. Πότε, τώρα? Τώρα, για να το κάνουμε μαζί. Έχει χάρη που σου έχω αδυναμία. Αλλά μην το κουνήσεις από εδώ, γιατί όπου να είναι θα περάσει ο Σωκράτης να πάρει το Μιχάλη, ε! Πού να πάω, παιδάκι μου? Πες, τα καταφέραμε τελικά. Τι πες και πες, ρε. Με τα λόγια την άφησε και την κοπέλα. Εγώ όχι, αλλά η Κατερίνα με τα λόγια τα κατάφερε. Σε λιγάκι δηλαδή, χαζομπαμπάς, ε! Εγώ χαζομπαμπάς, με ξέχασες, φαίνεται δημοσταίνει τόσα χρόνια που έχουμε να βρεθούμε. Ωρε δουλειές που ανοίξαμε στα ξαφνικά. Για επάγγελμα το πήρες? Εγώ όχι, για στροφή καριέρας. Έχουμε πολλές δουλειές που σου λέω. Πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε το δωμάτιο του παιδιού. Λέω να μεταφέρω το γραφείο στο σαλόνι και μετά να φωνάξω να βάψω το δωμάτιο. Μάλλον όχι. Θα βάψω όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι! Να είναι πεντακάθαρο σαν έρθει το παιδί. Βρε από τώρα θα φτιάξει το δωμάτιο. Κάτσε να γεννηθεί πρώτα το παιδί. Τι και θα τρέχω τελευταία στιγμή να βρίσκω μαστόρο. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι σήμερα να βρει μαστόρο δημοσταίνη. Αφού μπορεί το παιδί στην αρχή να κοιμάται στο δωμάτιό σα. Εντάξει, θα κοιμάται στο δωμάτιό μα, αλλά να μην έχει και ένα δωμάτιο δικό του. Έτσι να εγκληματιστεί σιγά σιγά το παιδί. Έτσι μια σταλιά παιδί το πάρουμε ξαφνικά, το βάλουμε σε καινούριο χώρο. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι, Δημοσθένη, να έχει ένα σταθερό περιβάλλον το παιδί μόλις γεννηθεί? Δεν λέω, αλλά. Τι άλλα. Εντάξει, θα κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά μας, αλλά δεν πρέπει να έχει και έναν άλλο χώρο. Έτσι, για να αλλάζει παραστάσεις. Μέρα νύχτα στην κρεβατοκάμαρα. Θα πάθει κατάθλιψη στο τέλος. Παθαίνουνε τα μωρά κατάθλιψη. Τώρα εδώ παθαίνουν τα σκυλιά τα μωρά, δεν παθαίνουνε. Και βρήκα ένα παρκάκι, Δημοσθένη. Ένα παρκάκι εκπληκτικό, ε! Ξύλινο, σαν τα παλιά. Όχι σαν τα σημερινά τα πλαστικά που είναι τα παιδιά σαν κοτόπουλα, σαν κοτέτσι. Βρέα, λέγω, μου λύνεις μια απορία. Ναι, αμέ. Πώς είναι ο χαζομπαμπάς κατά τη γνώμη σου? Εγώ, χαζομπαμπάς. Έλα, μωρέ, Δημοσθένη, αλλά μην κάνουμε και το μήνυμα για το παιδί μας. Βρέα, λέγω, όταν έτσι έρθει η ώρα με το καλό, θες να το βαφτίσω εγώ το παιδί? Δεν το συζητάω. Αυτό είναι δεδομένο. Μήπως να ρωτάγαμε πρώτα την Κατερίνα? Σόπαρε που θα ρωτήσουμε την Κατερίνα, έτσι και έχει αντίρρηση η Κατερίνα, θα της κόψω τα πόδια. Λέω να βαφτίσω εγώ το παιδί της Κατερίνας. Και μάλιστα θα της το πω σήμερα κιόλας. Μη με προλάβει, Γιάννα. Άρχισες τώρα τις κουμπαριές. Αποφάσισες να πολιτευτείς? Εγώ είπα να βαφτίσω το παιδί της φίλης μου όταν με το καλό γίνει. Και όχι να βάλω για βουλευτίνα. Είσαι εσύ άξια να γίνεις νονά? Γιατί, τι μου λείπει? Το μυαλό. Το βαφτιστήρι έχει υποχρεώσεις. Έννοια σου και θα τα καταφέρω μια χαρά. Θα θυμηθείς εσύ να του πάρεις λαμπάδα. Γιατί να μην θυμηθώ? Ξέχασα εγώ ποτέ μου πότε είναι το Πάσχα? Εδώ είσαι, ξεχνάς τη Μεγάλη Παρασκευή και ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Τι έπρεπε να ανοίξω, δηλαδή, το σκουπί τον τενεκέ, γάτα είμαι? Εσύ δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Πότε νίστεψες εσύ στη ζωή σου και θέλεις να γίνεις κοινωνά? Άκου τι λέει, εγώ δεν νίστεψα? Που από 3 χρονών μέτρεχες στις εκκλησίες και να με κοινωνήσεις? Μια φορά όταν ήσουν 3 χρονών σε πήγα στην εκκλησία και από τότε δεν σε ξαναπήγα γιατί μου πέσανε τα μούτρα. Α, έτσι. Δηλαδή δεν ήμουν το μωρό των ονείρων σου και ντρεπόσουν να με κυκλοφορήσεις? Σηκώθηκες να χορέψεις ζεϊμπέγικο μόλις άκουσες τον ψάλτη και με έκανες ρεζίλι. Μην ανησυχείς, τώρα δεν θα πιάσω το χώρο την ώρα που θα βαφτίζω το μωρό. Καλά, τα λεφτά δεν τα σκέφτεσαι?
Δουλεύω και τα κάνω ό,τι θέλω τα λεφτά μου, εντάξει, μάνα. Εσύ με τα λεφτά που βγάζεις δεν θα παίρνεις ούτε 10 μέρες αν δεν είχες εμένα να σου κάνω κουμάντο. Σαν την εφορία. Με τα ξένα ξέρω κι εγώ. Μου λες, παλικάρι μου, τι λέει εκεί? Γιατί δεν βλέπουν τα μάτια μου να διαβάσω? Ότι έχουν απεργία τα φαρμακεία. Γιατί έχουν απεργία? Γιατί δεν τους πληρώνουν. Το ξέχασαν και τα τσάμπα. Ποιος να τους πληρώνει, λεβέντη μου? Οι ναρκωμανείς που μπαίνουν στα φαρμακεία και κλέβουνε. Αν δεν τους κλέβουν οι ναρκωμανείς, το ΙΚΑ τους κλέβει. Α, είσαι και κοριτσάκι. Τώρα αυτό το άκουσε ή το είδε? Σόλα να κατέβεται. Μόλις πάω να κάνω κάτι που μου αρέσει, τσουπ θα πεταχτεί, θα μου τους πάσει. Μην της δίνεις και εσύ σημασία. Ξέρεις τι μου απάντησε μόλις της είπα ότι θέλω να βαφτίσω το παιδί της Κατερίνας? Εσύ θα το βαφτίσεις? Ναι, έτσι σκέφτηκα. Βέβαια, αν συμφωνεί και η Κατερίνα. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Γιατί να μην το βαφτίσω εγώ? Δεν γίνεται να το βαφτίσεις εσύ. Αφού η Κατερίνα έχει βαφτίσει τη Μαργαρίτα, είσαστε ήδη κουμπάρες. Εγώ θα το βαφτίσω το παιδί. Αυτό θα το αποφασίσει η Κατερίνα. Δεν είμαστε καλά. Δεν μπορείς, παιδάκι μου, να το βαφτίσεις εσύ το παιδί. Γιατί, ποιος το απαγορεύει? Η θρησκεία. Μπα, ξέρουμε και από θρησκεία τώρα. Αυτό το βαφτίσουμε που θα το βαφτίσουμε το παιδί, πρέπει να κρατήσουμε τους κανόνες. Και πού το ξέρεις ότι θα το βαφτίσουμε? Μπορεί η Κατερίνα να μην το βαφτίσει. Και τι θα γίνει το παιδί, μουσουλμάνος? Όχι και μουσουλμάνος. Θα γίνει ό,τι θέλει άμα μεγαλώσει. Και κοίταξε να σου πω, για να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Η Κατερίνα θα αποφασίσει ποια θα είναι η νουνά του παιδιού, εντάξει? Θα σου πω στα μούτρα, ε. Πού ήσουν τόσες ώρες? Είναι ληστές. Καλά, εντάξει, όσο και να έκανε το τεστ, εγώ θα στο πληρώσω. Μα δεν είναι γι' αυτό. Όλη την Αθήνα γύρισα για να βρω ανοιχτό φαρμακείο. Αχ, ναι, μωρέ, είναι Σάββατο σήμερα, κύριε κλειστά. Δεν είναι αυτό. Έχουν απεργία τα φαρμακεία. Δεν τους πληρώνουν τα ταμεία, τα κλείσανε κι αυτοί τα μαγαζάκια τους. Καλά, εντάξει, δώσε μου τώρα το τεστ. Θέλα να ξέρα τόσα λεφτά, τι τα κάνουνε. Τώρα αυτή είναι όλη σου γένια. Αυτή. Ξέρεις πόσα λεφτά μου κρατάει κάθε χρόνο το ΙΚΑ? Είσαι πολύ εγωίστρια. Εγώ? Γιατί εσύ τι είσαι? Εγώ? Εγώ δεν έχω δικά μου παιδιά. Και εγώ έχω δύο κόρες. Θέλω να βαφτίσω ένα αγόρι. Και δεν είναι κορίτσι? Δεν θα είναι. Α, ναι, θα τα αλλάξει με ένα αγόρι για να σου κάνει το χατήρι. Α. Καλικάκι μου, ήρθε από εδώ η Κατερίνα. Όχι, γιατί, τι έγινε? Είμαστε μαζί στο σπίτι και φαγώθηκε να κάνει τεστ εγκυμοσύνης. Και έκανε? Ναι. Και? Βγήκε αρνητικό. Oh. Και πού είναι τώρα η Κατερίνα? Έφυγε σαν τρελή, δεν καθότανε μέσα με τίποτα. Και εσύ γιατί δεν πήγες μαζί της? Χρυσή την έκανα, ήθελε να μείνει μόνη της. Το μόνο που μου είπε είναι ότι αύριο το απόγευμα θα πάει στο γυναικολόγο για να δει τις εξετάσεις που κάνουν μαζί με τον Αλέκο. Θα πάει μαζί με τον Αλέκο? Όχι, δεν θέλει, λέει, να του πει τίποτα πριν μάθει οριστικά από τον γιατρό τι συμβαίνει. Τότε θα πάω εγώ μαζί της, να μην είναι μόνη της. Κι εγώ. Όλες θα πάμε. Τη γρουσούζεψες! Πού δεν τα αφήσεις τελικά τα παιδιά? Θα έρθει και η Γιάννα μαζί. Εμένα ναι, θα περάσει να με πάρει η Μαρίνα. Εντάξει, τα λέμε. Έλα, γέλια. Για πού ετοιμάζεσαι πάλι? Έχω μια δουλειά με την Αλίκη. Τι δουλειά δηλαδή? Ανάκριστα μου κάνεις. Και η Αλίκη παρατάει τα παιδιά της από εδώ και από εκεί? Όχι από εδώ και από εκεί, στη γιαγιά τους θα τα αφήσει. Εσύ πού θα τα αφήνεις το παιδί μας, μου λες? Εγώ τον περισσότερο χρόνο λοιπόν στο εξωτερικό. Κάτσε να το κάνουμε πρώτα. Αφού είσαι έγκυος, θα το κάνω. Μέσα θα τα αφήσουμε. Δεν είναι και απόλυτα θετικό ότι είμαι έγκυος. Πότε θα πάμε στο γιατρό να μας πει? Θα το κανονίσω. Μια από αυτές τις μέρες. Άσε. Θα το κανονίσω εγώ. Θα πάμε στο Μίλτο, τον αδερφό του Σοκράτη. Μα αφού με παρακολουθεί άλλος γιατρός. Στο Μίλτο έχω εμπιστοσύνη, σε αυτόν θα πάμε. Ήρθε η Μαρίνα. Λοιπόν, φεύγω, έτσι. Θα φύγω κι εγώ. Θα πάμε το Δημοσθένη στο γραφείο του Τάκη μια δουλειά. Γεια. Γεια σου, αγαπώ. Ω, καλώς θες. Ωπα, φυλάκι στον μπαμπά. Εσύ καλέ. Έτσι, μπράβο. Σας αισθάνεσαι, βλέπω. Βέβαια, με τόσες γυναίκες. Ωραία, κράτα τώρα τις δύο, γιατί εγώ έχω μια δουλειά. Μαμά, εσύ φύγε. Εγώ θα παίξω με το κομπιούτερ του μπαμπά. Εδώ βρήκες να τις αφήσεις. Ήταν να τις πάω στη μαμά σου, αλλά δεν μπορούσε. Είχε να πάει να μαζέψει χόρτα. Εγώ με τι θα παίξω? Λοιπόν, με τίποτα δεν θα παίξετε. Θα κάτσετε ήσυχα-ήσυχα σε μια καρέκλα, γιατί εδώ ο μπαμπάς σας δουλεύει. Λοιπόν, πάω τώρα, γιατί με περιμένει κάτω η Γιάννα. Γεια σου, γεια σου, Γιάννη. Τι έγινε, Τάκη, σε στρίμωξε σε babysitting? Σου είπανε τουλάχιστον που πάνε. Γιατί, μωρέ, λένε και ποτέ στους. Εσάς, κοριτσάκια, πώς σας λένε? Εμένα με λένε Μαργαρίτα. Και εμένα με λένε Χριστίνα. Εσύ, Χριστίνα, τι τάξη πας? Δευτέρα πάει. Και τι σας έμαθε σήμερα στο σχολείο η δασκάλα? Για το τηλεκοτρόνι. Αχ, κάνει οικογένεια, σου λέει. Η γυναίκα μου έφυγε και δεν ξέρω πού πηγαίνει και έχω και την κόρη μου να λέει τον κολοκοτρόνι τηλεκοτρόνι. Έλα, μωρετάκι, όλα τα παιδιά τα ίδια λένε. Έλια σου, και θα έρθει και σένα η σειρά σου.
Έρχεται, έρχεται. Δηλαδή. Μάλλον. Μπράβο, ρε! Περίεργο! Τι περίεργο, ρε Τάκη, δεν με έχεις ικανόνα. Όχι, ρε Σιάλεκο, προς Θεού. Περίεργο που δεν μου το πει η Αλίκη. Σας το έλεγα, δεν σας το έλεγα. Καλά, εσύ που το είχες καταλάβει. Είχα ένστικτο. Να λοιπόν, το ένστικτό μας ποτέ δεν μας γελάει. Ποιο ένστικτο, μωρέ. Ένα χρόνο τα έχει κόψει τα χάπια και δεν μένει έγκυος. Τελικά δεν μου λες, το έχεις πει του Αλέκου ότι το έχεις κόψει τα χάπια. Τρελάθηκες, ο Αλέκος ξέρει ότι το έχω κόψει εδώ και ένα μήνα. Προσέξτε, δεν σας ξεφύγει τίποτα σε κανέναν. Κατάλαβες, Μαρίνα. Τι φέρνει την καταστροφή, αφού εξετάσεις ήταν πολύ καλές. Τι να τις κάνω εγώ τις εξετάσεις, αφού δεν μπορώ να κάνω παιδί. Παιδί μου, τι σου είπε ο γιατρός. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε παιδί εγώ και ο Αλέκος. Εσύ ή ο Αλέκος. Εγώ και ο Αλέκος σε συνδυασμό. Χώρια πιθανόν και να μπορούμε. Ωραία! Τότε να κάνει ο καθένας μόνος του. Μάνι, μάνι, θα έχετε δύο παιδιά. Μόνος του κανένας δεν μπορεί να κάνει μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλους δύο. Τελικά ο γιατρός απέκλεισε την περίπτωση να μην χρειάζονται τέσσερις. Σχεδόν. Είναι, λέει, πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε παιδί εγώ και ο Αλέκος. Να σου πω, καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν είναι παιδάκι μου να κάνεις παιδιά σήμερα με τα προγράμματα που έχει τηλεόραση. Τι έπαθε αυτή, έχει τίποτα. Δίκιο έχει. Ξέρεις τι έχεις να τραβήξεις άμα κάνεις παιδί, και εσύ κι αυτό. Ναι, βέβαια. Εσείς μιλάτε εκτός ασφαλούς γιατί έχετε δικά σας παιδιά. Για ρωτήστε και εμένα, που μέρα νύχτα σκέφτομαι να είχα ένα μωράκι. Έχει δίκιο. Είναι πολύ οδυνηρό για μια γυναίκα να μην έχει παιδιά. Δεν μου λες, μωρή Γιάννα, δεν τους δανείζουμε τα δικά μας. Ευχαρίστως. Εγώ τον Μιχαλάκη τον δίνω στη Μαρίνα τρεις φορές τη βδομάδα. Τρεις θα τον έχω εγώ και Κυριακές ο πατέρας του. Θαύμα. Θα σου πω, Κατερίνα μου, εσύ θέλεις τις δικές μου δυο-δυο ή να σου φέρνω μία κάθε μέρα. Κοροϊδεύετε εσείς. Εγώ και μόνο στη σκέψη ότι δεν θα κάνω παιδί, μου έρχεται να πεθάνω. Έλα, μωρέ, ψυχραιμία. Τώρα είσαι εμβρασμό και τα βλέπεις όλα μαύρα. Περίμενε να περάσει λίγος καιρός και θα δεις πώς θα αισθάνεσαι. Δεν περιμένω καθόλου. Και τι άλλο σου μένει να κάνεις. Εξωσωματική. Εξωσωματική. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Όλα θα τα δοκιμάσω προκειμένου να κάνω παιδί. Και πρώτα-πρώτα αρχίζουμε υγιεινή ζωή με τον Αλέκο. Καλό φαΐ, ύπνος και γυμναστική. Ωραία. Από Δευτέρα ξεκινάμε γυμναστήριο. Εγώ δεν έρχομαι, έχω κάνει παιδί. Εγώ θα έρθω οπωσδήποτε. Ας την Αλέη, θα έρθει και η Γιάννα. Και με τον Αλέκο τι θα κάνεις. Τι θα πει τι θα κάνω. Θα αρχίσει και αυτός γυμναστική. Και με τη γυμναστική θα κάνετε παιδί. Πώς θα τον πεις, παιδί μου, να κάνετε εξωσωματική. Θα το χειριστώ. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που λένε οι γιατροί. Αυτοί είναι ικανοί για να κάνουν τη δουλειά τους, να σε βάλουν στο χειρουργείο, να σε εγχειρήσουν κιόλας χωρίς να είσαι και τίποτα. Σου είπε κανείς να κάνεις εγχείρηση. Μα για να κάνεις εξωσωματική αγάπη, δεν πρέπει να μπεις στο χειρουργείο. Σιγά το χειρουργείο, μια απλή αναισθησία θα κάνω όλοι κιόλοι. Βρε, ξέρεις πόσο κοντά στο θάνατο είναι η αναισθησία, το ξέρεις. Καλέ, χτύπα ξύλο που θα πεθάνω. Το πιο απλό πράγμα στον κόσμο θα κάνω. Ωραία, το πιο απλό πράγμα στον κόσμο μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι. Αφού δεν μπορούμε. Τι εννοείς δεν μπορούμε, αλλιώς γίνεται τώρα και δεν το ξέρω. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Τι λένε ρε παιδάκι μου, εξετάσεις με πάλι να κάνω. Δείχνουν ή δεν δείχνουν ότι είμαι ικανός. Ότι μπορώ μια χαρά να κάνω παιδί. Ναι. Ωραία, οι δικές σου εξετάσεις τι λένε. Έχεις κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τότε τι θέλεις στην εξωσωματική. Να κάνεις πεντάδυμα, τραβιόμαστε. Σιγά μην κάνουμε πεντάδυμα. Το πολύ τρίδυμα. Τι, τρία παιδιά μόνο κομπανιά θα κάνεις, τρελάθηκες, αγάπη μου. Εδώ ο γιατρός λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα. Βρε, δεν με αφήνεις ήσυχο με τον γιατρό. Σιγά το γιατρό. Σιγά το γιατρό. Δεν μου λες, του είπες ότι δεν έχεις ούτε ένα μήνα που σταμάτησες τα αντισυλληπτικά. Του το είπα. Πώς δεν του το είπα. Και τι έγινε, αγάπη μου. Θορυβήθηκε τόσο πολύ που μέσα σε ένα μήνα δεν έμεινε έγκυος. Τι σκατά γιατρός είναι αυτός. Κάτι περισσότερο από εμάς θα καταλαβαίνει αυτός από τις εξετάσεις. Τίποτα, τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Θα πάρουμε τις εξετάσεις και θα πάμε στο Μίλτο, στον αδερφό του Σωκράτη. Να μας πει και αυτός τη γνώμη. Αντί να πάρουμε σβάρνα τους γιατρούς, δεν κοιτάζει μήπως κάνεις εσύ καμιά προσπάθεια. Συνέχεια προσπαθώ, αγάπη μου, συνέχεια προσπαθώ. Τι άλλο να κάνω, έχω ρέψει ο κακομοίρης. Πρέπει να κάνουμε και δυο μας υγιεινή ζωή. Γιατί, τι το αντιγυνό κάνουμε και δεν το ξέρω. Α, όλο τσιγάρα, ξενύχτια, καφέδες. Πρέπει να κοπούν όλα αυτά. Τι, θα μου κόψει τώρα το τσιγάρο και τον καφέ. Έτσι θα κάνουμε, παιδί. Σιγά, σιγά, μην καλογερέψω κιόλα. Δεν σου ζήτησε κανείς να καλογερέψεις. Λίγη προσοχή στην καθημερινότητά σου χρειάζεται. Και να αρχίσεις και λίγο γυμναστική. Σιγά, μην αρχίζω και bodybuilding. Ένα-ένα μου τα ξεφουρνίζεις. Δεν μου λες αυτός ο τρολογιατρός θα είπε όλα αυτά. Όχι, τη γυμναστική τη σκέφτηκα από μόνη μου. Α, πουλάκι μου, γι' αυτό θες να αρχίσεις γυμναστική. Γι' αυτό βέβαια. Τίποτα, τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Θα κλείσω ραντεβού με τον Μίλτο επιγόντως. Για να μην σου πω και με τον Σοκράτη. Για τον Σοκράτη χρειαζόμαστε περισσότερο. Άντε, θα τρελαθούμε όλοι εδώ μέσα. Όλοι θα τρελαθούμε. Τι έγινε, ρε Κατερίνα. Πρέπει να πιάσει τον Σοκράτη να πει του Μίλτου για τα χάπια, γιατί αλλιώς. Την έχω βαμμένη. Μην ανησυχείς, θα πάω σήμερα κιόλας. Και πρόσεχε, με τρόπο.
Βασίσου επάνω μου. Ο αδελφός σου τι κάνει, καλά είναι? Έχω να το δω καιρό. Γιατί, τον θες τίποτα? Εγώ, τι να τον θέλω. Αλλά τώρα που το λες, καλά θα ήταν να κάνω ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Να κάνεις. Σωστά, πρέπει να κάνεις. Θα τον πάρεις σε ένα τηλέφωνο να μου κλείσει ένα ραντεβού για αύριο πρωί-πρωί? Γιατί δεν τον παίρνεις εσύ? Τρέπομαι. Αύριο πρωί-πρωί? Εσύ φοβόσουν πάντα το τεστ Παπα-Νικολάου. Μήπως έχεις τίποτα? Όχι καλέ, κουνίζω από τη θέση σου. Απλά θα πάνε τα κορίτσια και έτσι πήρα το θάρρος να πάω κι εγώ μαζί. Όλες μαζί θα πάτε? Τώρα με την Κατερίνα, με την Αλίκη, δεν ξέρω, θα δούμε. Και να σας κλείσω ένα ραντεβού αύριο το πρωί. Και το απόγευμα μου κάνει. Με την Κατερίνα θα πας τελικά ή με την Αλίκη? Κλείσεις η Σοκράτη ραντεβού για δύο και το βλέπουμε εμείς. Ραντεβού στο γιατρό θέλετε να σας κλείσω ή θέσεις για το θέατρο? Σοκράτη, δεν θέλεις να πάω στον αδελφό σου? Θέλω ρε Γιάννα, να πας, γιατί να μην πας? Αλλά μου τα λες λίγο περίεργα. Μου κόλλησε τώρα αυτό το τεστ Παπα-Νικολάου και αγχώθηκα. Μήπως σου έχει κολλήσει τίποτα άλλο? Και στο Μίλτο θα πήγαινε σε αυτή την περίπτωση? Κρατάς μυστικό? Γιατί ξέρεις να κάνω βούκινο τα μυστικά σου? Μα δεν είναι δικό μου μυστικό, της Κατερίνας είναι. Της Κατερίνας? Μη μου πεις δεν θέλω να ξέρω. Μα αυτό πρέπει να το μάθεις. Δεν θέλω! Τα μυστικά σας να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Άκου. Και εγώ με τι μούτρα θα ξαναδώ τον Αλέκο? Καλά, τι σου πέρασε από το νου, τη Κατερίνα? Άντε καλέ! Το θέμα είναι ότι η Κατερίνα εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν μπορεί. Και ο Αλέκος δεν ξέρει τίποτα. Με ποιον προσπαθεί να κάνει παιδί? Με τον Αλέκο. Και πώς γίνεται ο Αλέκος να μην ξέρει τίποτα? Ο Αλέκος νόμιζε ότι η Κατερίνα παίρνει χάπια. Και η Κατερίνα δεν τα έπαιρνε? Όχι. Γιατί? Για να μείνει έγκυος. Τι λένε τόση ώρα. Αλλά ο Αλέκος δεν το είχε αποφασίσει ακόμα. Και τι θες από μένα, Ριάννα? Να τα πεις όλα στο Μίλτο και να του πεις αύριο που θα πάνε η Κατερίνα με τον Αλέκο, να μην πει τίποτα στον Αλέκο, αλλά να του εξηγήσει ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδί και ότι πρέπει να κάνουν εξωσωματική. Μου ζητάς να πω στον αδελφό μου να κοροϊδεύει το φίλο μου? Είσαι καλά? Καλά δεν τρέπεσαι, ρε Γιάννα? Πω, θα με πνίξει. Τα έξι πάλι του άφησε τα κορίτσια στο γραφείο. Σιγά, μωρέ, πατέρας τους είναι. Άμα δεν τις κρατήσει και λίγο, στο τέλος δεν θα το γνωρίζουν. Σωστά. Εγώ πάντως ήξερα ένα παιδάκι που ρώταγε για τον μπαμπά του. Ποιος είναι αυτός ο κύριος με το μουστάκι? Ναι, αλλά δεν τον αφήνει να δουλέψει. Καλά, περίμενε να έρθει πρώτα η Κατερίνα και μετά φεύγεις, όπου να ανέρχεται. Εγώ της τα έλεγα. Κάτσε και πέστε του Αλέκου. Στο κάτω-κάτω τι θα της κάνει? Πόλεμο νεύρων θα της κάνει. Αυτό θα της κάνει. Νάτι. Έλα. Τι έγινε? Τσίφος η υπόθεση. Ο Σοκράτης έγινε θηρίο, με έβρισε και δεν λέει τίποτα στον αδερφό του. Και τι θα πω αύριο στο Μίλτο? Του πεις ότι δεν μπορείτε να κάνετε παιδί, θα τα μπουρδουκλώσει εκεί λίγο και δεν καταλάβει κανείς τίποτα. Θα τα μπουρδουκλώσω εγώ σε γιατρό? Γεια. Γεια. Θα του μιλήσεις με τη γλώσσα που μιλάει αυτός. Αποκλείεται να σε καταλάβει. Χρησιμοποιούσαμε αντισυλληπτικές μεθόδους, αλλά στατιστικά, όπως θα ξέρετε, καμία από αυτές δεν παρέχει σιγουριά 100%. Κατόπιν τούτου μπορώ να σας βεβαιώσω ότι τον τελευταίο χρόνο στην περίπτωσή μας η αντισύλληψη δεν ήταν συστηματική. Έως και μηδαμινή, θα μπορούσα να πω. Κατερίνα, γιατί μιλάς σαν τον Λαλιώτη? Του εξηγώ να καταλάβει ο άνθρωπος. Πες μου εσύ απλά πόσο καιρό κάνετε ελεύθερα έρωτα και εγώ θα καταλάβω. Ένα μήνα. Στο γιατρό πρέπει να τα λέμε όλα. Σωστά, γιατρέ μου? Σωστά. Αλέκο μου, τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι πάρα πολύ ελεύθερη μαζί σου. Όταν λέει ελεύθερα ο γιατρός Κατερίνα, εννοεί χωρίς να παίρνουμε προφυλάξεις. Εσύ έπαιρνες χάπια. Έπαιρνα και δεν έπαιρνα. Τι εννοείς? Τα ξέχναγα. Ξέχασες έναν ολόκληρο χρόνο να πάρεις τα χάπια σου? Να, μια έπαιρνα, μια δεν έπαιρνα. Όταν με πόναγε το κεφάλι μου έπαιρνα καμιά ασπιρίνη. Τα μπέρδευα, χάλια τα είχα κάνει. Γι' αυτό σας λέω, γιατρέ μου, τον τελευταίο χρόνο η προφύλαξη δεν ήταν ουσιαστική. Μια τέτοια τακτική μειώνει την επίδραση που είχαν τα χάπια βέβαια, αλλά δεν έπαιρνε και τη σύλληψη. Έπινα και ποτά. Το αλκοόλ δεν επιδρά. Α, δεν επιδρά. Κατερίνα, τι προσπαθείς να πεις τόση ώρα? Ότι εδώ και ένα χρόνο δεν έχουμε κάνει παιδί και πρέπει να κάνουμε εξωσωματική. Η εξωσωματική χρειάζεται επίπονη προσπάθεια και πολλά χρήματα. Και δεν είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει κανείς. Πες τα, Μίλτον, πες τα, Χρυσόστομο, γιατί κοντεύει να με τρελάνει. Τότε μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν έχω μείνει έγκυος. Ξέρεις εσύ καμιά γυναίκα που να παίρνει αντισυλληπτικά και να μένει έγκυος? Μα εγώ δεν έπαιρνα αντισυλληπτικά. Τα έχεις σταματήσει τα αντισυλληπτικά? Ναι. Από πότε? Παραπάνω από ένα χρόνο. Σημαίνει τίποτα αυτό, Μίλτο, εκτός του ότι η γυναίκα μου με κορόιδευε? Vita bella, vita bella, vita bella.
like pasta fazu, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Amore.